Πάμε να κλείσουμε το δεύτερο μέρος, καθώς το έχω πει πολλές φορές, καταγράφουμε ρεπορτάζ για το πώς πηγαίνει η τουριστική σεζόν από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία, εντός Κρήτης, περιφέρειας Κρήτης. Ωστόσο, βγαίνουμε και εκτός, καθώς οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις σε πολλές περιοχές της χώρας για την υποδοχή των πρώτων τουριστικών ροών και αφίξεων. Και πάμε να ενημερωθούμε τώρα για το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται σε μια περιοχή πανέμορφη και αναφέρουμε στην Αίγινα. Έχουμε το βίντεο, τα πλάνα μας, τις φωτογραφίες μας, Θεοδώρα. Λοιπόν, είναι η περίφημη Καστροπολιτεία βέβαια, στα πρότυπα του διάσημου Μυστρά της Λακωνίας, μια περιοχή βέβαια που σύμφωνα με την παράδοση, Θεοδώρα, να το δώσουμε full πλάνο, σύμφωνα με την παράδοση, αυτό το λόφο, κάποτε υπήρχαν 365 εκκλησίες, μία για κάθε μέρα του έτους. Ένας ξεχωριστός τόπος και μάλιστα τον δείχνουμε καθώς είναι ένας τόπος όπου τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας από τους αγαπημένους των Ελλήνων, εσωτερικός τουρισμός. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο η αλήθεια είναι πως όλο ένα και περισσότεροι ξένοι βρίσκονται στην Αίγινα, όχι μόνο για μια-δυο μέρες, για να περάσουν τις διακοπές τους. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Σταύρο Καλαμάκη, είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας και μέλος του ΔΣ Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Να τον ευχαριστήσω και να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε θερμά. Για κάποιες μέρες. Βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις των ξενοδόχων. Να πιάσουμε λίγο και τις προκρατήσεις. Με φόντο την τουριστική σεζόν στην Αίγινα, πώς είναι το κλίμα? Πολύ ευχαρίστως. Μου δώσατε όμως βήμα για να σας απαντήσω για αυτό που αναφερθήκατε. Για την είπα να πάμε μετά, αλλά να ξεκινήσουμε με αυτό. Έχετε δίκιο. Ναι, γιατί με ενέργειες της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας και δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, αυτή τη στιγμή συντάσσεται μελέτη φωταγώγησης των εκκλησιών που διασώζονται 36 από τις 365 και ανάπλαση των μονοπατιών. Είναι ένα καθαρά χώρος που αν αναπλασίνει σημαντικούς πόντους στο τουριστικό προϊόν της Αίγινας. Είναι ο περίφημος θεματικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός. Ακριβώς. Και πολύ καλά κάνετε να αναδεχτεί αυτή η περιοχή. Με τη σύμφωνη γνώμη βέβαια, φαντάζομαι, συναρμόδιων αρχών, όπως είναι η αρχαιολογία, η τοπική αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού που αναφερθήκατε, θέλω να πω δύο πράγματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Η Αίγινα αυτή τα τελευταία χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουρισμού της Αθήνας, δεδομένου ότι οι μελέτες που κάνουμε στην Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Αργός Σαρονικού δείχνουν ότι ένα 25 με 27% των επισκεπτών της Αθήνας γνωρίζουν μόνο ότι υπάρχουν παραλίες στην Αττική και νησιά στο Σαρονικό. Αυτό λοιπόν μας δίνει ένα μεγάλο εύρος στο να το αναπτύξουμε και να πάρουμε ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι. Αναλογιζόμενοι λοιπόν ότι η Αθήνα είχε το 2019 γύρω στα 5 εκατομμύρια επισκέπτες, συν τα 5 εκατομμύρια των μονίμων κατοίκων, είναι μια αγορά τεράστια την οποία προσπαθούμε, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αίγινας, να πάρουμε μεγαλύτερο κομμάτι. Και εδώ θα αναφερθώ ότι ο πατριώτης μας, γιατί και εγώ κατάγομαι από την Κρήτη, ο Νίκος ο Καζαντζάκης, επέλεξε την Αίγινα για να ζήσει και να γράψει τμήμα του έργου του. Σωστά. Είναι ένας τόπος το οποίος αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η κοντινή του απόσταση, το χαμηλό του κόστος μετάβασης, τα πυκνά δρομολόγια. Αναλογιστείτε ότι υπάρχει ημέρα που έχει γύρω στα 30 δρομολόγια αλέ-ρετούρ με τον Πειραιά. Κανένας άλλος νησιωτικός προορισμός δεν έχει αυτό το πλεονέκτημα. Απόλυτο φυσικό περιβάλλον, ένα ανοιχτό μουσείο από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την νεότερη Ελλάδα. Προχωρούμε πάλι με ένωση, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων. Σύντομα βγαίνουν τα τεύχη δημοπράτησης που θα φωταγωγηθεί ο ναός Σαφέας
που είναι 500 χρόνια αρχαιότερος από την Ακρόπολη. Μάλιστα. Με μελέτη που μία σειρά ειδικό πρωτοβουλειών, λοιπόν, με στόχο την ανάδειξη και την και προσέλκυση. Ανάπλα... Ακριβώς. Λοιπόν, τι να πούμε, κύριε Καλαμάκη, με καταγωγή από τα Χανιά, βέβαια, να το πούμε αυτό. Ναι. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, να δούμε πώς θα κυλήσει αυτές. Θα κυλήσει αυτό το διάστημα, ο Μάης δηλαδή και οι αρχές του Ιούνιου, και θα τα ξαναπούμε. Να σας πω το εξής. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Τα τρία τριήμερα μέχρι τώρα ήταν εκρηκτικά και το ίδιο ελπίζω θα είναι μέχρι τέλος του Νοέμβρη. Τέλεια. Λοιπόν, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας. Πάμε.